Δύο περίπου εβδομάδες πριν στηθούν οι κάλπες των εθνικών εκλογών της 7ης Ιουλίου, ο Δήμος Ιωαννιτών συγκάλεσε σήμερα ενώπιση των βουλευτικών εκλογών κοινή διακομματική σύσκεψη με εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων ή των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων που μετέχουν στις εκλογές με θέματα που αφορούν στην προεκλογική διαδικασία. Στην πρόσκληση του Δήμου ανταποκρίθηκαν εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και της Ένωσης Κεντρών. Τους παρευρισκόμενους ενημέρωσε αναφορικά με τους κανόνες που διέπουν την προεκλογική περίοδο ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ιωαννιτών Κώστας Μπαμπασίκας, εφιστώντας την προσοχή κυρίως σε φαινόμενα αφισορύπανσης και εν γέννη καθαριότητας. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, καλό να αποφευθούν κάθε είδους εντάσεις και αντιπαραθέσεις μεταξύ των δημοσιογραφικών και κομματικών επιτελείων, ότι το δημοτικό ραδιόφωνο θα κατανέμει ίσο χρόνο προβολής για όλα τα κόμματα που μετέχουν στις βουλευτικές εκλογές. Η αφισοκόλληση θα γίνεται σε προκαθορισμένους από το Δημοτικό Συμβούλιο χώρους, που προβλέπεται και η ελληνική διαφήμιση, ότι θα πρέπει τα κόμματα να έχουν την ευθύνη του εκπρεπισμού και του καθαρισμού του χώρου γύρω από τα περίπτερα. Όλα τα υλικά, τα ανακυκλώσιμα να τοποθετούνται στους blackouts, ανακύκλωσης, να προβλέπονται χώροι στάθμισης μπροστά από κάποιο εκπροσωπικό κέντρο, εφόσον υπάρχουν εκπροσωπικά κέντρα, δεν λέω να γίνουν περίπτερα για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ και όσων ανασχολούν σε αυτά. Ότι θα πρέπει τα κόμματα να γνωστοποιούν έγκαιρα και στο Δημοτικό, στη Δημοτική Αστυνομία και στην Αστυνομία την ημερομηνία που πραγματοποιούνται οι κεντρικές τους εκδηλώσεις, ότι επιτρέπεται η τοποθέτηση καλές τα περίπτερα και κατασκευές σε χώρους που διατίθενται από το Δήμο, οι διαστάσεις των οποίων καθορίζονται από την Εγκύκλιο, είναι συγκεκριμένο ότι δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη 2x2x2, καθώς επίσης και δεν μπορεί να υπερβαίνει αν υπάρχουν τροχόσπιτα τα 4 μέτρα. Ότι στους χώρους αυτούς δεν επιτρέπεται η χρήση μεγαφωνικών συσκευών. Απαγορεύονται επίσης η ανάπτυξη πανό, αεροπανό και οτιδήποτε άλλο αντικείμενο σε δρόμους, πλατείες και λοιπούς χώρους. Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος σε περίπτωση που τοποθετούν τα πανό, είναι υποχρεωμένος από τους νόμους, να προβεί στην άμεση αφαίρεσή του. Επιτρέπονται η χρήση φωτεινών διαφθανειών σε LED σε ανοιχτούς χώρους που καθορίζονται από τα Δημοτικά Συμβούλια. Με την προϋπόθεση βέβαια να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των πεζών, των οχημάτων και γενικά να μην δημιουργούνται προβλήματα για την ασφαλή κυκλοφορία και των πεζών και των οχημάτων. Απαγορεύεται η χρήση πλαστικών σημειών και γενικά διαφημιστικού υλικού το οποίο είναι από πλαστική ύλη. Και γενικά από οποιοδήποτε υλικό το οποίο δεν είναι ανακυκλώσιμο και θεωρείται ότι επιβαρύνει το περιβάλλον. Απαγορεύονται ακουστικές ουσίες, τα σπρέι κλπ. Η αναγραφή συνθημάτων σε επιφάνειες δημοσίων ή ιδιωτικών χώρων, όπως το βλέπει ο νόμος 2946 του 2001. Τα διαφημιστικά τρίκ, γιατί η μαζική ρήψη του συμβάλλει στη ρήπανση των πόλεων και καθίσταται προβληματικός ο καθαρισμός των φρεατίων. Δεν επιτρέπεται η επικόλυση αφισών και άλλων τύπων σε πλαίσια και χώρους που έχουν διατεθεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σε άλλους συνδυασμούς ή άλλους μεμονωμένους αν υπάρχουν υποψήφοι. Και οι συνδυασμοί, καθώς και οποιοδήποτε μετέχει στις βουλευτικές εκλογές, οφείλουν να φροντίζουν για την επιρροπή εμφάνιση των χώρων που τους διατέθησαν, για την περισυλλογή των αφισών, τον καθορισμό των χώρων από τις πολιτικές ουσίες κτλ. Τις δικές τους απόψεις και ενστάσεις σε επιμέρους ζητήματα κατέθεσαν από τη δική τους πλευρά εκπρόσωποι των κομμάτων. Νομίζω ότι έχουμε δώσει δείγματα σε συγκεκριμένη παράταξη ότι και στις προεκλογές είδατε ότι δεν είχαμε κάτι τέτοιο αντίστοιχο το οποίο δημιούργησε κάποιο πρόβλημα στην πόλη, γιατί νομίζω ότι ανήκει σε όλους μας και έχουμε υποχρέωση όλοι να διαφυλάξουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε. Εκ των πραγμάτων, δεν μπορούμε άρα και να θεωρήσουμε ότι η διάδοση των ιδεών με την μορφή της αφίσας είναι ρήπανση. Αλίμονο αν φτάσουμε να λέμε ότι όταν κάποιος προσπαθεί να προβάλλει τις ιδέες του και αυτές είναι πολιτικές ιδέες με μία αφίσα, τότε αυτό ρηπαίνει. Τότε έχουν πάει σε άλλες, πώς το λένε, καταστάσεις. Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, δεν μπορούμε να δεχτούμε ούτε τα σημεία για την αφισοκόλληση, πολλό δε μάλλον ότι δεν υπάρχουν και προκαθορισμένοι από το Δήμο. Χώροι, ούτως ή άλλως και να θέλαμε να πάμε και να τους βάλουμε, δεν υπάρχουν ένα, αλλά και πάλι και έτσι να ήταν, πάλι δεν φτάνουν και προφανώς τα ίδια ισχύουν και για την, πώς το λένε, την ανάρτηση πανό και αεροπανό. Χωρίς να είναι η πρώτη μας επιλογή, είναι η αναγκαστική επιλογή που έχουμε να κάνουμε. Κατά τα άλλα, συμφωνούμε, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, να κατανείμει το ίσο χρόνο το δημοτικό ραδιόφωνο σε όλα τα κόμματα, παρόλο που δεν είναι έτσι, θεωρούμε ότι είναι απολύτως σωστό και με όλα.
πόλη μας. Εμείς σαν μικρό κόμμα δεν μπορούμε και εμείς να διαθέσουμε χρηματικά ποσά. Είμαστε κατάλληλα για τις κρατικές χρηματοδότησεις να χρησιμοποιηθεί για προβολή των κομμάτων. Παρευρισκόμαστε εδώ στο πλαίσιο της συνεργασίας και της σύμπραξης που προβάλλουμε σαν λογική για το πολιτικό σύστημα και για να πάει η χώρα μπροστά. Και ήθελα να επισημάνω κάτι, επειδή δεν διαθέτουμε πολιτικό γραφείο, όπως είπαμε λόγω για των χρημάτων, αν υπάρχει κάποια αίθουσα του Δήμου για να παρακολουθεί σε συγκεκριμένες ώρες, συγκεκριμένες μέρες για τόπο συνάντησης των φίλων μας. Πρώτον, δεν υπάρχουν χώροι κατάλληλοι που προβλέπονται για να γίνουν αυτή τη διαδικασία. Και δεύτερον, δεν προβλέπεται νομίζω και τις διαδικασίες. Το πρακτικό από την σημερινή διακομματική υπέγραψαν οι παρευρισκόμενοι, ενώ θα επικαιροποιηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει το μεσημέρι της Πέμπτης. Όπως τόνισε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γιώργος Παπαδιώτης, θα καταγραφούν και οι όποιες ενστάσεις διατυπώθηκαν από τους εκπροσώπους των κομμάτων, με τον ίδιο να διερωτάται κλείνοντας εάν τελικά θα γίνει προεκλογικός αγώνας. Η πόλη, οι πολίτες, οι σύγχρονοι τρόποι διακίνησης ιδιών και ο πλουραλισμός που ούτως ή άλλως διασφαλίζεται. Ένα τέτοιο μέτρο θεωρείται λίγο ξεπερασμένο. Πάση περιπτώσει, είναι δικαίωμά σας και θα καταγραφεί στο πρακτικό. Μια παρατήρηση από μένα. Θα γίνει προεκλογικός αγώνας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.